Η πραγματικότητα όμως, κύριε Σαγεραρίδη, είναι ότι στείλατε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους δουλέμπορους ότι η ευκολότερη πύλη εισόδου στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Και αφού το κάνατε, λοιπόν, δεν μπορέσατε ούτε καν να δημιουργήσετε τις κατάλληλες υποδομές για να υποδεχθείτε ροές οι οποίες προφανώς είναι και προσφυγικές, αλλά είναι και οικονομικοί μετανάστες. Στο δείγμα της μετανάστες αποτύχατε. Βαθμολογήστε χαμηλότερα από όλα τα πεδία πολιτικής. Λοιπόν, από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής. Καλύτερα για τη μετανάστευση. Αυτά τα ζητήματα, καλύτερα για τη μετανάστευση να μην λέτε πολλά πράγματα. Αλήθεια. Να μην λέτε εσείς λοιπόν που η πολιτική σας για τη μετανάστευση είναι να στέλνουμε το λιμενικό να βουλιάζει τις βάρκες. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό λέγεται. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό λέτε. Κουβέντα άλλη δεν είπατε. Γιατί λέτε τέτοια ψέματα? Για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Θα βουλιάξει το λιμενικό βάρκες. Δεν τρέπεστε να τα λέτε αυτά? Όχι, δεν τρέπομαι, γιατί είναι η πολιτική σας. Είναι η πολιτική σας. Να βουλιάζει βάρκες το λιμενικό. Αυτά λέγατε. Να προφυλάσσει τα σύνορα το λιμενικό. Ντροπή για τους ανθρώπους που κάνουν αγώνα. Πάρτε το πίσω αυτό. Πάρτε το πίσω. Δεν το λέω για το λιμενικό. Δικιά σας πολιτική. Τους λες δολοφόνους τώρα. Πάρτε το πίσω αυτό. Πάρτε το πίσω αυτό. Τώρα είναι βαριά κουβέντα. Λοιπόν. Είναι πολύ βαριά. Πάρτε το πίσω, κύριε Σαγεραρίδη. Θα εκτεθείτε. Εντάξει, πάρτε το πίσω. Πάρτε το πίσω πριν είναι αργά. Θα το ξαναπείτε. Πάρτε το πίσω. Δεν το παίρνω πίσω. Ναι, ότι στέλναμε, ότι δίναμε εντολές στο λιμενικό να βουλιάζει βάρκες. Λοιπόν, να βουλιάζει βάρκες. Πάρτε το πίσω, κύριε Σαγεραρίδη, τώρα. Πάρτε το πίσω. Δεν θα μας πείτε δολοφόνους. Όχι. Δολοφόνους δεν θα μας πείτε. Εντάξει, αφήστε τον, δεν μπορεί να το επιβάλλετε και τα λέει. Κύριε Καμπουράκη, κύριε Οικονομία, ποια ήταν η πολιτική και η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας, όχι όταν ήταν μόνο κυβέρνηση, αλλά και όταν ήταν αντιπολίτευση? Ήταν η φύλαξη των συνολικών. Μισό λεπτό. Γι' αυτό δεν το παίρνω πίσω. Θέλω να το πω συγκεκριμένα για να καταλάβει και ο κύριος Μητσοτάκης, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές τι εννοώ. Αυτό λοιπόν που επικαλεστήκατε ήταν, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε να φυλάει το λιμενικό στα σύνορα. Εάν με αφήσετε να το πω, θα το πω. Βάρκες. Δεν θέλω να αρχίσω να φωνάζω τώρα και να μπω σε μια αντιπαράθεση. Παρακαλώ. Αφήστε με να το πω για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Τι έλεγε λοιπόν, τι σημαίνει να φυλάει τα σύνορα, και το οποίο είναι πραγματικό, ότι τι λέγανε, ότι πρέπει να φυλάει το λιμενικό τα σύνορα και να κάνει ανασχέσεις των πλοιαρίων τα οποία έρχονται. Τι σημαίνει λοιπόν ανασχέσεις? Να βουλιάζεις τις βάρκες. Τι σημαίνει λοιπόν ανασχέσεις? Να περισσότερα ατυχήματα για να ανακόψεις μια ροή την οποία δεν μπορείς να την ανακόψεις. Δεν είχατε, κύριε Μητσοτάκη, επειδή συζητήσατε για το μεταναστευτικό, για το προσφυγικό ζήτημα, δεν είχατε την παραμικρή, μα την παραμικρή, ειλικρινά, τέτοιο κενό σε επίπεδο πολιτικής που παραλάβαμε για το ζήτημα της διαχείρισης των προσφυγικών ροών, οι οποίες ήταν πασίγνωστο. Σε μια εβδομάδα η περιφερειακή κυβέρνηση πήρε τα λεφτά που μπορούσε να πάρετε αυτά. Σε μια εβδομάδα γίνανε αυτά. Όλοι ξέραμε ότι στις αρχές Σεπτέμβρη θα γίνονταν. Ικανότητα. Είστε ανίκανοι να διαχειριστείτε βασικά ζητήματα. Που τον Οκτώβριο του 2014 έπρεπε να έχουν ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών. Τέτοιο προσφυγικό σχέδιο, τέτοιο ολοκληρωμένο σχέδιο δεν υπήρχε. Και το φτιάξατε 7 μήνες. Μιλάμε. Και κατάφερε το φτιάξαμε. Κυβέρνηση το φτιάξαμε. Μία εβδομάδα να πάρει τα λεφτά. Έτοιμο ήταν αυτό το σχέδιο. Έτοιμο αυτό, έτοιμο, αλλά δεν προφτάσατε. Δεν προφτάσατε. Δεν προφτάσατε. Δεν μπορεί να μην υπήρχε προεργασία. Πώς μπόρεσε να ζημιώσει αυτό? Η κυρία Τασία που έλεγε ότι λιάζονται οι μετανάστες. Κύριε Μητσοτάκη, λαϊκίζεται επικινδύνος. Δεν λαϊκίζω. Λαϊκίζεται επικινδύνος. Και να το προσέχετε αυτό. Κάντε μια βόλτα στη Μυτιλίνη να τα πείτε αυτά. Σε μένα το λέτε για τη Μυτιλίνη. Γνωρίζετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη? Σταματήστε το φτηνό λαϊκισμό πάνω στους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Εσείς είστε αυτοί οι οποίοι αφήσατε μια κατάσταση να διωγγωθεί. Το παραμικρό πραγματικά ένα μηδενικό σχέδιο, και μέσα σε 7 μήνες, έχοντας να αντιμετωπίσουμε και τη σκληρή οικονομική κατάσταση, έχοντας να αντιμετωπίσουμε ένα παγκόσμιο ζήτημα που το αναγνωρίζει όλη η Ευρώπη, το αναδείξαμε σε ευρωπαϊκό ζήτημα στις συνόδους κορυφής, καταφέραμε και φτιάχνουμε διαχειριστική αρχή για να πάρει τα χρήματα του ΕΣΠΑΠ, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το κάνει η Νέα Δημοκρατία 2,5 χρόνια. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, βλέπετε. Είχε να ασχοληθεί με άλλου τύπου ρητορική. Γιατί αν έκανε το παραμικρό για την διαχείριση των προσφύγων η Νέα Δημοκρατία, θα είχε πρόβλημα με την εκλογική τη βάση. Νόμιζε ότι θα συνέχιζε, νόμιζε ότι θα χάριζε ψήφου στη Χρυσή Αυγή. Βέβαια, ο κύριο Μητσοτάκη τώρα. Να φωνάξει τον κύριο Δένδια εδώ να σα βγει με τη ρητορική. Ενισχύει η Νέα Δημοκρατία και τα ζητήματα. Με τη ρητορική και το λαϊκισμό τη Χρυσή Αυγή. Και αυτό πρέπει να το προσέξουν οι ψηφοφόροι. Ότι δεν διστάζουν να φλερτάρουν με τα ακροατήρια της Χρυσής Αυγής μόνο και μόνο, για να κερδίσουν με το λαϊκισμό τους μέσα από το προσφυγικό. Ποια είναι τα ακροατήρια της? Δεν είναι μόνο προσφυγικό το θέμα. Είναι μόνο προσφυγικό? Βλέπετε τι γίνεται. Στην Τουρκία υπάρχουν 2 εκατομμύρια πρόσφυγες έτοιμοι να περάσουν απέναντι. Αυτό που θα δεν πρέπει, το ξέρετε. Αυτό το τελευταίο 7μήνο έγινε αυτό. Δεν το πήρατε χαμπάρι όσο ήταν κυβέρνηση. Τι αφήσατε πίσω? Αυτό που θα πρέπει. Μην φωνάζετε για τη μετανάστευση. Λοιπόν, μην φωνάζετε.
φωνάζετε για την μετανάστευση. Δεν θα δεχτούμε το παραμικρό λαϊκισμό σε τέτοιου τύπου ζητήματα. Δεν κάνατε τίποτα. Αφήσατε όλα να τα διαχειριστεί η νέα κυβέρνηση. Και ευτυχώς που έβαλε μπροστά το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αν περιμέναμε από εσάς, μια τρύπα στο νερό κάνατε. 2,5 χρόνια τίποτα. Πότε ανέφερε ο κύριος Τσίπρας σε σύνοδο κορυφής το θέμα μετανάστευσης? Δεν τρέπεστε να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βρέθηκε η κυρία Μέρκελ. Δεν το έκανε ο κύριος Τσίπρας. Η κυρία Μέρκελ βρέθηκε. Η κυρία Μέρκελ, κεντροδεξιά πολιτικός του ΕΛΚ, βρέθηκε. Την οποία. Αφήστε την κυρία Μέρκελ. Με ποιο Σαμαράς τι έκανε τον προηγούμενο χρόνο? Να μην θυμηθούμε τι λέγατε πριν. Πρέπει να ξέρω ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Κύριε, παρακαλώ. Κύριε Σεκελάρη, ας το σταματήσουμε εδώ πέρα. Κύριε Σεκελάρη, για να μην πούμε άλλες χοντράδες όπως του στείλω ότι είχαμε τον Ιλίνα βουλιάζουμε. Κύριε Σεκελάρη, δεν πειράζει, ευτυχώς υπάρχουν τα βίντεο. Περιμένετε, κύριε. Υπάρχουν τα βίντεο και θα σας κυνηγάει αυτή η κουβέντα. Τι λέτε, κύριε Μητσοτάκη, μην το συνεχίζετε αυτό το θέμα. Θα σας κυνηγάει στη συνείδησή σας η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για το μεταναστευτικό. Παρακαλώ. Ούτε κύριε Σαγκελαρίδη, μην μας αγνοείτε. Αυτό το οποίο κάνετε εσείς, μην αγνοείτε τον κύριο Οικονομέα. Η πολιτική σας. Μην αγνοείτε τον κύριο Οικονομέα. Παρακαλώ. Επειδή οι κουβέντες λέγονται και δεν ξελέγονται. Επειδή έχω όμως και 2-3 φίλους λιμενικούς. Ανεξάρτητα από την πολιτική που έχει η Νέα Δημοκρατία, προφανώς δεν εννοείται ότι το λιμενικό. Είναι σαφές, κύριε Οικονομέα. Βούλιαξε κατά μια μπάρκα. Αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να το παρουσιάσει. Αυτό είπατε. Αυτό είπατε. Αυτό είπατε. Να το πάρετε πίσω λοιπόν. Αυτό είπατε. Λοιπόν, τα βίντεο υπάρχουν, πάρτε το πίσω, πείτε συγγνώμη, δεν εννοούσα αυτό το πράγμα για να τελειώσει η κουβέντα. Καλά, το διευκρίνησε ότι δεν το εννοούσε αυτό. Εντάξει, παιδιά, τι να πω. Επειδή έχουμε και κάτι φίλους λιμενικούς και λιμενικές, πώς το λένε αυτό, λιμενική και υπάρχει θηλυκό. Όχι. Όταν στέλνουν με πολιτική. Η μόνη πολιτική διαχείριση του προσφυγικού είναι να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά το λιμενικό κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Τέτοιου τύπου καταστάσεις θα έχουμε. Και αντί να προστατεύουν το λιμενικό έχοντας μια συνολική προσπάθεια διαχείρισης του ζητήματος, δεν έκαναν τίποτα. Προσπάθησαν να πετάξουν την καυτή πατάτα δεν σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν βούλιαξε. Παρά την πολιτική που λέτε εσείς. Αν μας έλεγαν αυτό το χρονικό διάστημα με τις τεράστιες. Δεν βούλιαξαν. Δεν πέθαναν άνθρωποι αυτούς 7 μήνες. Δεν πέθαναν άνθρωποι. Είπαμε εμείς ποτέ τέτοια πράγματα. Αν εφαρμόζαμε την πολιτική που μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Δεν ντρέπεστε λίγο. Άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους. Μην μου ξαναπείτε να ντρέπομαι. Όχι, να ανατρέπεστε για αυτά τα οποία λέτε. Κύριε Μητσοτάκη, ειλικρινά. Μην μου ξαναπείτε να ντρέπομαι. Σας το λέω. Ευχαριστούμε. Α μην τα λέγατε. Άσε λοιπόν. Απλά λέγω προσωπικά, δεν κάνει το. Άστε. Λοιπόν, καλημέρα σας.